Καλώ ήρθατε, κύριε Κανέλη. Καλώς χρόνια σας πολλά. Καλή το καλή έχουμε μέρα. να μην λείπουμε τι γιορτέ. Έτσι. Α, από τον και στα κόκκινα, από ό,τι βλέπω, οπότε είστε σε καλή διάθεση. Α, προσπαθώ. <laughs> και, και λόγω κόμματο και λόγω Α, προσπαθώ, περίοδου. Προσπαθώ, δεν είναι εύκολο. Πιστεύετε με εύκολο. καθόλου. Το πιστεύω, το, γιατί βλέποντα και την επικαιρότητα, η επικαιρότητα δυστυχώ είναι πολύ βαριά. Φαίνεται θα ζήσουμε μέσα στι γιορτέ με βαριά θέματα στην επικαιρότητα. Μην ζήσουμε και τίποτα άλλο, δεν ξέρω. Η, η δική σα εκτίμηση ποια είναι. Ιδιαίτερα μετά τι χθεσινέ δηλώσει του κυρίου Ερντογάν, που αμφισβητεί πλέον ευθέω νησιά, νησίδε και βραχονισίδε στο Αιγαίο. Κοιτάξτε, είναι κατάλληλη περίοδο για προκλήσει από πλευρά Τούρκων. Όχι μόνο ήταν πάντα, σα θυμίζω. Οι γιαβού ξόκυλε παραμονέ Χριστουγέννων, mm -hmm. που διηγηθήκαμε στα Ιμία. Για να έχουμε ψευδεστήσει. Είναι διαφορετική η θάλασσα το Αιγαίο και ο τρόπο με τον οποίο κάποιο μπορεί να κινηθεί. Και έχει και του συμβουλισμού τη. Από την άλλη πλευρά, δεν νομίζω ότι είναι για έκπληξη, απλώ είναι για ενημέρωση. Και ο κόσμο πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικό πότε, σε θεωρίε συνωμοσίε, σε διάφορε μεταφυσικέ ερμηνείε, mm -hmm. σε θρησκευτικοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων, αν είναι Ισλαμιστέ, mm -hmm. αν δεν είναι Ισλαμιστέ. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι γεωστρατηγικέ. Πολιτικέ ενέργειε και διεκδικήσει mm -hmm. συγκρούονται τόσα πολλά συμφέροντα που αν τα βάζατε κορδόνια να έρθουν από το, 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 τη λεγόμενη Μεγάλη Μέση Ανατολή μέχρι τον Περσικό κόλπο και mm -hmm. από τα Βαλκάνια και την Αρκτική μέχρι το τέλο τη Αιγύπτου, το Σουδάν και πάμε θα έχει κάτω. Δεν θα είχε κλείσει ο χάρτη. Δεν ναι, βλέπαμε ναι, ναι. θα βλέπαμε τίποτα. Θα είχαμε ναι. μόνο, μόνο κόμβου. Mm -hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι επισπεύδονται οι εξελίξει σε πολύ σημαντικό βαθμό. Α, λέτε αυτέ οι δηλώσει αυτό δείχνουν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται και μένεται πόλεμο στην ε, Λιβύη. Δεν πρόκειται ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχτεί ότι ε, έχει παίξει το παιχνίδι διά του ΝΑΤΟ των Αμερικανών στην περιοχή mm -hmm. ε, και των λεγόμενων μέχρι τώρα σας θυμίζω δημοκρατικών Αμερικανών, έτσι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ε, το οποίο συνεχίζει μια χαρά η επόμενη κατάσταση και δεν μπορούμε να ξεχνάμε ε, ότι όσες φορές έχουμε δοκιμάσει να το παίξουμε... Εκφραστέ τρίων συμφερόντων, προσπαθώ να είμαι κομψή στι εκφράσει γιατί τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα, δεν έχουμε πατήσει. Mm -hmm. Θέλετε να σα θυμίσω ε, το Ελσίνκι, θέλετε να σα θυμίσω αναγνώριση συνοριακών προβλημάτων, mm -hmm. θέλετε να σα θυμίσω ε, την ε, τη, τη Μαδρίτη, αναγνώριση οτικών συμφερόντων εκεί. Θα ξεχάσουν όλη τη Βέρνη. Mm -hmm. Και εσεί δεν τη θυμάστε. Πάω στοίχημα. Mm -hmm. Άμα γυρίσουμε πίσω στη δεκαετία του 70, του 78, mm -hmm. στη Βέρνη, στο πρωτόκολλο Καραμαλή Δεμιρέλ θα δείτε ότι υπάρχει γνωμοδότηση σε ασφαλιστικά μέτρα που είχαμε κάνει τότε εμείς, δηλαδή σε προσωρινά μέτρα που ζητούσαμε γνωμοδότηση ότι η Χάγη δεν μπορεί να μιλήσει απευθείας για ε, Πώ το λένε, για εφαλοκρηπίδα. Ότι αμφισβητούσαμε, αμφισβητούσαμε. Λοιπόν, την δικαιο... σ... να είμαστε, Μάλιστα. να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε αναγάγει το δικαστήριο τη Χάγη σε έναν υπέρτατο δημοκρατικό θεσμό. Πιστέψτε mm -hmm. με, δεν είναι ούτε υπέρτατο ούτε δημοκρατικό. Ναι, αλλά ποιο είναι ο δημοκρατικό θεσμό. δεν είναι. Δεν Έτσι όπω είμαστε αυτή τη στιγμή, κυρία Κανέλη. Η Ελλάδα προφανώ έχει κάνει τι συμμαχίε τη. Κάνει και αυτή τι κινήσει τη. Κάνει τη δεδίο δι του μηνό την υπογραφή του αγωγού EastMed μαζί με τι άλλε χώρε και είναι μια πολύ σημαντική κίνηση. Τι μπορεί να περιμένει τι μπορεί να περιμένει Ακριβώς. από του άλλου. Και από του άλλου φυσικά. Απο Απολύτω τίποτα. Ε, τότε τι, σε μόνος Απολύτω τίποτα. Απολύτω μόνοι μα είμαστε. Μάλιστα. Δηλαδή είμαστε μόνοι μα με την εξή έννοια. Χρειάζεται να είναι πρώτον ενημερωμένο ο λαό και σφιχτό ο λαό να πει τι. Να πει ένα όχι σε αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Mm -hmm. Να πει ένα όχι σε πάτημα ξένων συμφερόντων στα δικά μα συμφέροντα. Αυτό πρέπει να είναι έτοιμο ο λαό. Πρέπει να είναι ενήμερο. Mm -hmm. Πρέπει να μην είναι πρώτα απ' όλα Μάλιστα. Να μην ασχολείται ε, με το θέμα όπως τον βάζουν να ασχολείται. Να ξέρει πού θα σκηθεί η πίεση. Κοιτάξτε ε, τώρα, πού θα είναι και, είναι και κα, λίγο. Κα, κατά τη γνώμη σα, Είναι λίγο προκλητικό. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί στου εντό εισαγωγικών συνεταίρου σου. Γιατί αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Η αστική τάξη τη Τουρκία παραπονιέται ότι κάνετε μοιρασιά mm. και θα ωφεληθεί η αστική τάξη τη Ελλάδα, η αστική τάξη τη Ιταλία, η αστική τάξη εδώ, η αστική τάξη εκεί. Και εμεί θα, θα μείνουμε απ' έξω. <coughs> Πάει λοιπόν να φτιάξει <coughs> ένα είδο. Πώ ήταν η δημοκρατία των σεισμών και τα λεφτά των σεισμών και οι επενδύσει των σεισμών και η διπλωματία των σεισμών. Μετά ήρθε ο Μπακλαβά. Τώρα πάμε στα ενεργειακά. Mm -hmm. Αυτό όμω να καθίσουμε να το δούμε Α, ε, και να το δούμε συνολικά. Και να το είναι μόνο αυτό το θέμα, κύριε Κανέλη, δηλαδή είναι το μόνο. μερίδιο στα ενεργειακά τη Τουρκία. Είναι, είναι, μόνο. Είναι μόνο και τίποτε άλλο. Εσεί πιστεύετε δηλαδή στα αλήθεια ότι θέλει να βρέξει τα πόδια του και να βγάλει γυναίκε με μπουρκα να κάνουν μπάνιο στι παραλίε το πρόβλημα Α, του Ερντογάν. Το Προφανώ δεν, ναι. δεν είναι αυτό. Προφανώ δεν είναι αυτό. μέχρι σήμερα, δείτε, υπάρχουν τα όπλα. Υπάρχουν οι κανονιοφόροι. Δίκαιη και mm -hmm. βιώσιμη mm -hmm. λύση του Κυπριακού. Πόσα χρόνια τα ακούτε. Ήσασταν πεντυρίκοι και τώρα έχουμε από και οι δυο μα στην μαλλιά. Έτσι, από έτσι, τότε έτσι. που υπάρχει το ζήτημα. Προχώρησε κάτι. Mm -hmm. Υποχωρήσαμε τότε και στη Βέρνη και μετά για να μπορέσει σιγά σιγά. Και mm -hmm. ε, το άλλο θήτητα να μπει η, η... 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 Κύπρο στην, mm -hmm. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λύθηκε το πρόβλημα. Εκτό από τζάμπα διακοπέ που κάνουν κάποιοι βουλευτέ και προσέξτε, κυρίω Άγγλοι ήταν τότε στα κατεχόμενα. Ε, τώρα που οι Άγγλοι είναι έξω, τι παιχνίδι θα παίξουν mm -hmm. και υπερ ποιου θα παίξουν μετά το Brexit το παιχνίδι. Επομένω, κυρία Κανέλη, για να καταλαβαίνετε τι όπλα και σχεδάν... πολεμάνε, με τι όπλα πολεμάνε, πώ ενισχύεται ο Άισι, πώ βοηθούνται οι μαντήλε, Άρα λέτε για πώς να... άνοιξε η αγορά. Για να ξέρει ο κόσμο τι βλέπει, τι παρακολουθεί και αν πρέπει να ανησυχεί ή όχι, εσεί φοβάστε το επόμενο διάστημα, το αμέσω επόμενο διάστημα. Ε, περισσότερο από άλλα διαστήματα, ναι. Γιατί οι προκλήσεις είναι αυξημένε και μπορεί να είναι από τη στραβοτιμονιά, από τη χαζομάρα, από την ανοησία. Σήμερα έμαθα ότι κάει και ένα αυτοκίνητο Τούρκου διπλωμάτη. διπλωμάτων. Ξέρετε κάτι τέτοια ε, εντό εισαγωγικών τώρα. μικρά, δίνουνε τροφή. Είναι το ίδιο είναι ακριβώς πράγμα Ούτε. που συμβαίνει όταν μιλάμε και ανοίγει η συζήτηση για... Μπαχαλάκιδες, αστυνομική ευθερεσία, επεισόδια κτλ. Δίνονται ε, 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 εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται... Είναι αυτή, για λοιπόν. να βγει η ευθερεσία στην επιφάνεια, να βγουν τα συμφέροντα στην επιφάνεια mm -hmm. και πολλές φορές οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι εξυπηρετούν άλλο συμφέροντα, νομίζοντας ότι κάνουν κάτι που Αλλάζουμε θέμα για να προλάβουμε και το χρόνο πριν κλείσουμε, κυρία Κανέλη, να πούμε και για τα εσωτερικά μα, γιατί έχουμε αυτή τη συζήτηση. Μα κοιτάξτε τώρα, τα εσωτερικά μα είναι λίγο εξαγριωτικά. Είμαστε σε προπαραμονή Χριστουγέννων. Mm -hmm. Ανοίξαμε τη συζήτηση αυτή mm -hmm. και έρχεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να κάνει Υπουργικό Συμβούλιο για το νόμο περί συναθρήσεων. mm -hmm. Μα τι φοβάτε τώρα, ειλικρινά σα το λέω. Δηλαδή, ο εχθρό λαό έγινε ξαφνικά απλό συγκοινωνιακό πρόβλημα. Κανόνε σου λέει θα πούνε. Μα Μπούν, έγινε συγκοινωνιακό κανόλες. πρόβλημα. Δεν απαγορεύονται οι συναθρήσει. Ακούστε με, κύριε Γκονόμο. Δημήτρη, τώρα. Αυτό λέει. Είναι δυνατόν θα βάζει αστυνομικό ο οποίο θα είναι leader διαδήλωση. Πλάκα μου Ποιο κάνετε. Δεν να 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 θα, να τον θα μιλάει με τον επικεφαλή των το... διαδηλώσεων. Εσεί θα τον δεχτείτε. πάμε, παζαράκι, θα πάμε. Τι είναι, Χάγι, είναι. θα κάνουμε χάγι σε κάθε πεζοδρόμιο. Mm -hmm. Δηλαδή με, θα ανοίξουμε σε κάθε μεσοδρόμιο μην... και σε κάθε εκδήλωση. Και δεν μου λέτε mm -hmm. πότε έγινε διαπραγμάτευση όταν απεργούσαν εργαζόμενοι σε εταιρείε και φώναζε την αστυνομία για λογαριασμό τη εργοδοσία. Ας δούμε πρώτα τι θα λέει ο νόμο. Όταν, όταν, δεν έχουμε όταν, γίνει διαδήλωση, όταν γίνει διαδήλωση, γιατί είναι απλήρωτοι άνθρωποι δύο χρόνια. Σε μία βιομηχανία. Υπάρχει διαδήλωση την και διαδήλωση. Κύριε Γαλέρο, δεν είναι πάντως... ναι, όλε οι διαδηλώσει ίδιε. Συμφωνήσουμε με όλε τι διαδηλώσει. Όχι με την αστυνομία. Η διαδήλωση, ναι, είναι διαδήλωση. Και 50 τα άτομα μπορούν να, να κάνουν ό,τι θέλουν. Τα υπόλοιπα μπορεί να είναι Όχι. επεισόδια. Λέω, Προσέξτε. μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν Προσέξτε. πρέπει να βάλουμε κανόνε Δεν Συμπερδεύεται τη διαδήλωση και την έκφραση και το συλλαλητήριο με τα επεισόδια. Όχι, εγώ δεν λέω για τον μπάχαλο. Επομένω, δεν μου λένε ότι οι πράγματι οι ίδιε δεν έχουν τον ίδιο σκοπό πια όλε οι διαδηλώσει. Εσεί θα είστε τον σκοπό, κατά των λοιπόν, κανόνων. Κατά των κανόνων αυτού που πάντα να βάλει. Ναι. Μα ο Πολίτη, θα κάνουμε. Θα πληρώνουμε και νίκιο για το πεζοδρόμιο που θα βγούμε για να διαμαρτυρηθούμε. Mm -hmm. Πείτε μου δηλαδή ειλικρινά ε, αυτό το αίσθημα, επειδή ο εργοδότη μπορεί να φωνάξει την αστυνομία να τον προασπίσει. Mm -hmm. Μπορεί. Όταν έχει λοιπόν απέναντί σου και είσαι εργαζόμενο, λέω τώρα εργαζόμενο, γιατί ναι, για ναι, ναι, εργαζόμενος ναι. Ναι. μιλάμε. Μιλάμε για διαδηλώσει και πορείε συνδικάτων, ανθρώπων απλήρωτων, ανθρώπων με προβλήματα. Μιλάμε για την εργατική δεν τάξη. Δεν κάνει πρώτα απ' όλα, δεν απαγορεύουν οι διαδηλώσει, κυρία Κανή. Μα πάτε θα πάτε απαγορευτούν, θα, Α, απαγορευτούν, θα σιγά, σιγά, Έτσι, κανόνες. αρχίζει, έτσι αρχίζει. Στην αρχή θα πάτε στο πεζοδρόμιο, μετά θα πάτε λίγο παραπέρα. Αρχίζουμε στο να αντιμετωπίσουμε, σπίτι, ε? Αν yeah. να αντιμετωπίζουμε το πράγμα έτσι, έτσι ώστε mm. η κατάληψη. Φοβάστε η περιορισμό των δικαιωμάτων. Απολύτω. Έρχεται, είναι προφανή. Και κυριότερο απ' όλα είναι με καλλιεργημένη την αντίληψη στον κόσμο ότι αυτό είναι νόμιμο, διότι του λένε ότι απειλείσαι. Mm -hmm. Δεν του λένε από ποιον. η τάξη, λένε. Δεν να... του λένε από ποιον απειλείται. Κοιτάξτε αυτό το μανουρίν, πώ το λένε, Μανουρίν, μανουρίν αυτό το... η μανούρα αυτή. Αυτό το πράγμα να το βλέπει ψωμένο και να έρχεται απέναντί σου, δεν είναι καλά, αστυνομία είναι, κυρία. Γανέ. Δεν θέλετε να έχει αστυνομία. Είναι ένοπλη. Πέτα, αλλά θα έχει. Είναι ένοπλη ε, η αστυνομία. Απέναντι σε ποιου. Απέναντι σε αυτού που κινδυνεύει. Τι πάει να πει σε ποιον. Απέναντι μια επιχείρηση αστυνομία. Πώ θα πάει. Σε αυτού που κινδυνεύει. Με τι θα πάει σε μια επιχείρηση. Θέλετε να μου πείτε. Για να μπούμε και σε αυτό τώρα. χρήση δικαιώματο δεν υπάρχει. Αυτό θα το βρει έρευνα αν υπάρχει. Δεν το ξέρουμε. Ποια έρευνα. Δεν το είδαμε αυτό. Ποια έρευνα. Δεν μου λέτε έρευνα. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω υπάρξει θύμα το οποίο περιμένει ακόμα ΕΔΕ. Mm -hmm. Υποθέτουμε ότι θα επισπευστεί αυτή η διαδικασία. Πάνε 30 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές οι ΕΔΕ και αυτού του είδου οι προσεγγίσεις, εμένα δεν με ανησυχεί αυτό. Εμένα με ανησυχεί η εξοικείωση να είμαι μόνη μου, mm -hmm. δηλαδή ο πολίτης να είναι μόνος του, να αισθάνεται ήσυχο, να είναι μπροστά από μία τηλεόραση ή από ένα διαδίκτυο, και ναι. να ενημερώνεται υποκειμενικά, να μην συζητάει με κανέναν, ναι, mm -hmm. να μην κουβεντιάζει με κανέναν ναι, και όλοι οι μεγαλόστομοι και οι μεγαλόσχημοι να μπορούν να βρίζουν, να καλούν την αστυνομία όποτε θέλουν, να κυριολεκτικά να την ιδιωτικοποιούν. Να mm -hmm. την ιδιωτικοποιούν Πρόβλημα με τι δεν υπάρχει, κυρία Κανέλη. Βεβαίω και υπάρχει και είναι ορατό. Πρέπει να παταχθεί αυτό, Η να τελειώνουμε με αυτά τα φαινόμενα. Μα δεν πατάσετε έτσι. Mm -hmm. Όταν χρησιμοποιείται για να αυξήσει την αστυνομική ένταση. Ο στόχο δεν είναι οι μπαχαλάκιδε. Αλλά. Ο στόχο είναι το εργατικό κίνημα. Πάλι το εργατικό κίνημα. Σκασμό. Βουλώστε το να μην μιλάτε. Μάλιστα. Και ξέρετε κάτι, θα το, θα το βουλώστε, και δεν θα μιλάτε, διότι άμα βγείτε στον δρόμο, δεν μπορείτε εσεί να εγγυηθείτε. Εκεί θα πάει στου διαδηλωτή, εσεί να εγγυηθείτε ότι θα παρισφρήσουν μπαχαλάκιδε. Σε εμά δεν παρισφρήσαν ποτέ. Το κουκουέτα και άλλα δεν Πάντω παρισφρήσε. Επισημήτη και παραπάνω από μία φορέ, παρισφρήσε άνθρωπο τη μία που υποκρίθηκε ότι ήταν αστυνομικό, την άλλη γιατί μπήκε μέσα. Όταν mm -hmm. έχει την εξουσία να σε προστατεύει και μπορεί να νοθεύει προστατευμένο από την εξουσία και από την αστυνομία το αποτέλεσμα ψηφοφορία εργατικού συνδικάτου, mm -hmm. δεν θα έρθετε να μου βάλετε για κανόνε μετά πώ λειτουργεί το συνδικάτο και παίρνει την απόφαση του να βγει στον δρόμο. Άρα θα έχουμε Διότι όταν η αστυνομία προστατεύει Μάλιστα. το παράνομο συνδικάτο το οποίο έχει φτιαχτεί με νοθεία, ε, τότε η βία και η νοθεία. Ξέρετε κάτι, μιλάτε Λίγουμε μόνο για του δρόμου. Αυτό που καλό τον κόσμο αυτέ τι μέρε γιορτέ είναι ειλικρινά mm -hmm. το λέω και ευχή μου να το περάσουν όλοι χωρίς προβλήματα, είναι να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι η εργοδοτική τρομοκρατία που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε χώρους εργασίας και οι εκβιασμοί mm -hmm. ξεπερνάνε τη φαντασία mm -hmm. και των μαγαλάκιδων και των Μπάτσων. Καλά Χριστούγεννα κύριε καλή Κανέλη. Καλή σας ημέρα. Καλή χρονιά και καλή χρονιά. Βέβαια, αν και δεν τα ξαναπούμε μέχρι ναι, τότε. Ναι, δεν πειράζει. Καλή χρονιά, την πούμε από τώρα γιατί Βεβαίως. δεν ξέρετε πώς θα τελειώσει Ποτέ Δεν ξέρεις, έτσι. Είναι.